Βρισκόμαστε σήμερα στην Τρίπολη σε μια περιφερειακή σύσκεψη προκειμένου από κοινού όλοι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας να καθορίσουμε το αγωνιστικό πλαίσιο για όλη αυτή την αντιεκπαιδευτική πολιτική που δημιουργεί πρόβλημα σε όλες τις σχολικές μονάδες, είτε είναι πρωτοβάθμιες είτε είναι δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης. Και με τους αγώνες μας θα προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές. Επειδή η υπόθεση της πειθαρχικής δίωξης έχει απασχολήσει ευρύτερα όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς, αλλά όλους τους εργαζόμενους και τους άνεργους και όλους τους πολίτες που μέσα από τις πειθαρχικές διώξεις προσπαθούν να φοβήσουν και να σπείρουν τον δρόμο, θέλω να σας δηλώσω ότι έχω καταθέσει ένσταση στο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό που λειτουργεί στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Έχει γίνει άρση της αργίας και θα αγωνιστούμε μέχρι τέλος για να αποδείξουμε ότι το νέο πειθαρχικό δίκαιο δεν μπορεί να μας φοβήσει και να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για δημοκρατία στους χώρους εργασίας και για την αντιεκπαιδευτική πολιτική που θέλει να εφαρμόσει το Υπουργείο Παιδείας μέσω και των στελεχών εκπαίδευσης. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο και για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει την υπόθεση ακριβώς γιατί διώκεστε, γιατί παραπευθήκατε στο πειθαρχικό? Καταδικάστηκα στην ένορκη διοικητική εξέταση ως υπάλληλος που παρουσιάζω αναξιοπρεπή συμπεριφορά εντός και εκτός υπηρεσίας και επειδή τα αδικήματα ήταν σοβαρά όπως έκρινε ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το πόρισμα που είχε σχηματιστεί, παραπέμφθηκα στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό του στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Καταδικάστηκα ομόφωνα από το τριμελές πειθαρχικό, ως υπάλληλος με αναξιοπρεπή συμπεριφορά, χωρίς να υπάρχουν κατηγορίες, ανυπόστατες κατηγορίες. Μου έχουν σχηματίσει πειθαρχικό φάκελο 343 σελίδες. Η χρηματική ποινή είναι 7.500 ευρώ και το ποσό της αυτοδίκαιας αργίας είναι 3.700 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, είμαι μια υπάλληλος, νέα εκπαιδευτικός, που αμείβομαι περίπου 800 ευρώ μηνιαίως και καλούμαι να πληρώσω μέχρι το 2018 11.200 ευρώ. Αυτή η διαδικασία μέσω των στελεχών εκπαίδευσης και μέσω του νέου πειθαρχικού δίκαιου που προσπαθεί η κυβερνητική πολιτική να καθυποτάξει τους εργαζόμενους, δηλώνουμε ότι δεν θα κάμψει το αγωνιστικό μας φρόνημα και θα συνεχίσουμε το ίδιο ζήλο και την ίδια προσπάθεια στην ακύρωση του πειθαρχικού δικαίου και να δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ακόμη και με οποιαδήποτε και ποινή και να μας επισύρουν.